Καλημέρα κύριε Καραγιάννη. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής Διεθνούς Ασφαλείας του Επιστημίου της Μακεδονίας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε εδώ τον ανταποκριτή, ας πούμε, που γύρισε από τον πόλεμο. Εμείς τώρα μπροστά του τι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε. Λοιπόν, αυτός ξέρει, αυτός είδε πράγματα. Πώς είναι η κατάσταση? Τι κάτω, τι κοιτάξτε, γίνεται? Έχουμε κάποιες εξελίξεις στο πεδίο. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αποχωρούν αρκετές ρωσικές μονάδες από την περιοχή του Κιέβου. Αυτό το πιθανότερο είναι ότι σημαίνει ότι έχουν αλλάξει και αντικειμενική σκοπή της ρωσικής πλευράς. Φαίνεται ότι εστιάζουν πλέον την προσοχή τους στην Ανατολική Ουκρανία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντομπάς και βέβαια στην μαρτυρική Μαριούπολη. Αλλά ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα έτσι να θίξω σήμερα είναι ότι είναι επίσης ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ρωσικές απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν να κρυφτούν. Διάβαζα λοιπόν τώρα, λίγο πριν ξεκινήσουμε τη ζήτησή μας, ότι ένα σύνταγμα του ρωσικού στρατού, το 331 Σύνταγμα Αλεξιτοδιστών, που είναι κομμάτι των ειδικών δυνάμεων, όχι απλά έχασε το διοικητή του, έναν ηρωικό υποτίθεται διοικητή, έναν πολύ έμπειρο διοικητή, τον Σουργέι Σουχάρεφ, που είχε πολεμήσει και στη Γεωργία και στη Συρία, αλλά έχει χάσει και αρκετούς άλλους άντρες, έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ. Αυτό σας δείχνει το τι έχει πραγματικά έχει συμβεί όλες αυτές τις μέρες. Οι μάχες ήταν πάρα πολύ σκληρές, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κιέβου. Οι ουκρανικές πλευρές, και θα το επιβεβαιώσει αυτό φαντάζομαι και ο κ. Σακελάρης, είχαν προβάλει πολύ στεναρή αντίδραση. Χάρη λοιπόν στην αποφασιστικότητά του, αλλά και στον οπλισμό που είχαν λάβει τις προηγούμενες μέρες, επιφέρανε πολύ σκληρά χτυπήματα στους Ρώσους. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία φαίνεται ότι επαναπροσδιορίζει τους στόχους. Στο Κίεβο απέτυχε. Είναι επιφυλακτική πάντως για το αν θα επιστρέψουν στο Κίεβο οι Ρώσοι. Δεν ξέρω αν το πιστεύετε εσείς αυτό. Γιατί οι Ουκρανοί μας έλεγαν καθημερινά, τουλάχιστον την τελευταία μία εβδομάδα που βλέπαμε μια ρωσική υποχώρηση σε ένα βαθμό, ότι είναι πολύ πιθανό να το κάνουν αυτό για λόγους τακτικής και να επιστρέψουν. Να είναι μπλόφα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε έναν στρατηγικό ευνηδιασμό όπως είχαμε και στην αρχή του πολέμου. Έτσι, οι Ρώσοι εξάλλου φημίζονται για την τέχνη της εξαπάτησης, στα ρωσικά λέγεται μασκυρόφκα. Αλλά η δικιά μου εκτίμηση, και σε αυτό θεωρώ ότι συμφωνούν και οι περισσότεροι ξένοι αναλυτές που παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις, είναι ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να επιστρέψει στο Κίεβο. Μπορεί να υπάρχουν χτυπήματα, κύριε Σακελάρη, μπορεί να υπάρχουν βομβαρδισμοί. Μπορεί να υπάρχουν βαλιστικοί πύραυλοι που να χτυπήσουν την περιοχή του Κιέβου, αλλά πολύ δύσκολα θα επιστρέψουν πάλι οι ρωσικές μονάδες να πολιορκήσουν την πόλη. Κύριε Καραγιάννη, παρακαλώ. Μας λέτε για τα ανατολικά, για τον Ντομπάς. Χθες μας μετέδιδε η απεσταλμένη μας η Έλλη Κασόλ για την Οδυσσό ότι είχαμε πυραυλικές επιθέσεις μέσα στην Οδυσσό. Δηλαδή, απλώνονται μέχρι την Οδυσσό πλέον οι επιχειρήσεις ή μόνο στα ανατολικά στον Ντομπάς? Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν την ουκρανική πλευρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτούς να εκτοξεύουν βαλιστικούς πυράβλους. Δεν χρησιμοποιούν καν την αεροπορία τους πλέον, γιατί η Ουκρανία είναι μια γειτονική χώρα. Δηλαδή, άμα το δούμε και γεωγραφικά, είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτούς. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πίεση στρατιωτική που ασκείται στην ουκρανική πλευρά για να παραχωρήσει ό,τι θέλουν οι Ρώσοι, τέλος πάντων, από την ρωσική πλευρά να παραχωρήσει. Αλλά σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις στο πεδίο, σε ό,τι αφορά τα χερσαία στρατεύματα, έτσι ό,τι αφορά πυροβολικό, άρματα, πεζικό, εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην νοτιοανατολική και ανατολική. Έλα τώρα να σκοτώνουν, ρε παιδί μου, να αμολάνε, ας πούμε, πυράβλους μέσα στις πόλεις με σκοπό, ας πούμε, να πετύχουν κάτι παραπάνω στη διαπραγμάτευση. Είναι τραγικό. Δεν είναι τώρα. Για καμπουράκι, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Η Ρωσία δεν πλήρωσε κανένα τίμημα για τη συμπεριφορά της στη Γεωργία και στη Συρία. Θα πληρώσει κάποιο τίμημα για τη συμπεριφορά της στην Ουκρανία? Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Και δεν αναφέρομαι απλά στις κυρώσεις, υπάρχει απομόνωση της χώρας. Αλλά από την άλλη, θα δούμε ποτέ Ρώσους στρατηγούς ή τον ίδιο τον Πούτιν να πηγαίνει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο? Αυτό το ζητούν πάντως οι Ουκρανοί. Το ζητούν. Δεν το αναγνωρίζουν κιόλας, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.